Ξεκινάει η ομιλία πριν. Του Πρωθυπουργού, είναι στο βήμα του Αμερικανικού Κογκρέσου. Θα μπορέσουμε να τον παρακολουθήσουμε, να ακούσουμε τι λέει, με τη βοήθεια και του διερμηνέα μας, του κύριου Γιάννη Χαρατζή. Μέλη του Κογκρέσου, έχω το προνόμιο και τη τιμή να σας παρουσιάσω την εξοχότητα του Πρωθυπουργό Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ, λέγει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε των ΗΠΑ, αξιότιμα μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για τον αιρετό ηγέτη του λαού που δημιούργησε τη δημοκρατία από το να βρεθεί και να μιλήσει στους αιρετούς εκπροσώπους της χώρας εκείνης που δημιούργησαν το Σύνταγμα και το πολίτευμά τους πάνω στις ίδιες αρχές της δημοκρατίας και αυτό υπεραμείνθηκαν έκτοτε. Έχω απόλυτη συνείδηση, βρισκόμενος προεμόνι σήμερα, των πολύ στενών δεσμών που συνδέουν τα δύο έθνη μας. Ο λόγος εορτασμών και ευχαριστειών που υπάρχει σήμερα, αλλά και η πεποίθηση και η υπενθύμηση των αξιών που συμμεριζόμαστε, που αυτή τη στιγμή ευρίσκονται υποδοκιμή. Την πεποίθησή μας του αγώνα κατά της τυραννίας, υπέρ της δημοκρατίας και την θεμελιώδη σημασία του σεβασμού για το κράτος δικαίου έναντι του πολέμου και της αναρχίας. Πρόσθετη τιμή και προνόμιο για μένα το να απευθύνομαι σε αυτήν την κοινή σύνοδο Βουλής των Αντιπροσώπων και Γερουσίας υπογυναικεία προεδρία, την κυρία Νάνση Πελόζη, βεβαίως θεσμική πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά και την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, την κυρία Καμαλά Χάρις. Ήταν Έλληνες εκείνος ο οποίος υπεραμείνθηκε των ίσων δικαιωμάτων υπέρ των γυναικών. Στη δημοκρατία μας είπε ότι οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα εξουσίας και σε όλα τα λειτουργήματα περιλαμβανομένων και των στρατιωτικών. Κάθε κράτος το οποίο δεν εκμεταλλεύεται τα ταλέντα των γυναικών του χάνει μισές από τις ανθρώπινες δυνάμεις του. Λέγει ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πολιτεία. Και ως πατέρας βέβαια και εγώ, ισχυρών πνευμάτων γυναικείων, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω τα μάλα. Σαν Έλληνας, κάθε φορά που έρχομαι στην Ουάσιγκτον, νιώθω σαν να επιστρέφω σπίτι μου, γιατί κάθε πράγμα το οποίο βλέπω γύρω, από αρχιτεκτονική, από τέχνη, από ιδέες και γνωμικά, τα οποία είναι σκαλισμένα στα μάρμαρα της πόλης, όλα μοιάζουν με τον Παρθενώνα, όταν ήταν ακόμα ολόκληρος, προτού ο περίφημος συλλέκτης τέχνης, ο Λόρδος Έλγιν, του αλλάξει την αρχιτεκτονική. Δικαιοσύνη υπό το κράτος του νόμου, λέγει το γνωμικό το οποίο βλέπετε καθημερινά, και είναι ακριβώς αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει το πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων υπό την μία λέξη ισονομία. Βεβαίως, η δική σας κουλτούρα επηρεάστηκε από το πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και από την άσκηση πολιτικής των αρχαίων Ελλήνων. Όλοι οφείλουμε τις δουλειές μας στους προγόνους μας, βεβαίως.
Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, έρχομαι εδώ όχι για να ζητήσω να τους ευγνωμονούμε για άλλη μια φορά, αλλά μιλώντας για ένα θαύμα το οποίο συνδέει με μοναδικό τρόπο τους Έλληνες και τους Αμερικανούς, που είναι η ελληνική ιδέα που άλλαξε διαπαντός τον κόσμο, ότι δηλαδή οι κοινωνίες δουλεύουν καλύτερα όταν όλοι οι πολίτες είναι ίσοι και συμμετέχουν στο πολίτευμα της χώρας τους. Τη δημοκρατία με μία λέξη. Το κράτος του Δήμου. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να συνειδητοποιήσουμε πόσο ριζοσπαστική ήταν αυτή η ιδέα της ατομικής ελευθερίας και της ισονομίας ήταν πριν από 25 αιώνες, όταν μία μικρή ελληνική κοινότητα θέλησε να παράσχει ίσα δικαιώματα σε όλους τους πολίτες. Όχι ακόμα στις γυναίκες, αλλά παρόλα αυτά ήταν τόσο τεράστια η αλλαγή με την προηγούμενη κατάσταση των πραγμάτων, που παραμένω πεπισμένος ότι ήταν ίσως το μεγαλύτερο άλμα πολιτισμικό στην ανθρώπινη ιστορία. Καμία άλλη κοινωνία πριν από τους Έλληνες δεν πίστεψε ότι ήταν δυνατόν να έχουμε ελευθερία και τάξη ταυτόχρονος. Όλες οι κοινωνίες πρώτων Αθηναίων κυριαρχούνται από τυράννους οι οποίοι είχαν σαν κύριο καθήκον τους να λειτουργεί σωστά η κοινωνία τους. Το μάθημα λοιπόν που έδωσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία δεν χάθηκε για τους πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος που θεμελίωσαν αυτό το Σύνταγμα στις ιδέες της αρχαίας Αθήνας, πάντοτε όμως έχοντας τα checks and balances, εκείνα δηλαδή τα αντίβαρα, τα οποία επιτρέπουν να αποφεύγονται οι όποιες υπερβολές, οι όποιες τυχόν υπερβολές της δημοκρατίας. Η αξία της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα προκάλεσε μία έκρηξη δημιουργικότητας. Μία έκρηξη δημιουργικότητας στην αρχιτεκτονική, στην τέχνη, στην τραγωδία, στη φιλοσοφία, η οποία διαμόρφωσε τον δυτικό πολιτισμό, την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που απετέλεσαν το μεγαλύτερο άλμα και επέκταση για την ελευθερία και την δημοκρατία που είχε γνωρίσει ως τότε ο κόσμος. Κυρίες και κύριοι, πέρσι η Ελλάδα εόρτασε τη 200η επέτειο της αρχής του απελευθερωτικού μας αγώνα. Και κατά ένα περίεργο τρόπο ήσαν οι Έλληνες που ενεπνεύστησαν τότε από την Αμερικανική Επανάσταση, όταν οι Αμερικανοί πάλεψαν για τη δική τους ανεξαρτησία. Αυτό το οποίο μας δείξατε σαν παράδειγμα είναι ότι μπορεί κανείς να ξεσηκωθεί και να αγωνιστεί για την ελευθερία, ακόμη και ενάντια σε κάθε πρόβλεψη και εκτίμηση και πιθανότητα. Η ανεξαρτησία σας και η δημοκρατία σας αποτελούν ένα μοντέλο για κάθε καταπιεσμένο έθνος και ένα φάρο για το δυτικό πολιτισμό. Εξ αρχής κοιτούσαν οι ηγέτες στην άλλη πλευρά του ωκεανού. Το 1821, οι ηγέτες της Ελληνικής Επανάστασης έστειλαν από τις πρώτες εβδομάδες της Επανάστασης ένα μήνυμα στους Αμερικανούς φίλους τους, μιλώντας για την φυσική συμπάθεια την οποία τρέφουν οι Έλληνες για τους Αμερικανούς, πρώτον, λόγω της ελευθερίας, λέγοντας ότι μιμούμενοι εσάς, μιμούμεθα τους ίδιους τους δικούς μας προγόνους και θα φανούμε αντάξιοι αυτών κατά αναλογία της ομοιότητας με εσάς. Οι θεμελιωτές του δικού σας έθνους βεβαίως εντυπωσιάστηκαν και ο Τόμας Τζέφερσον, ακούγοντας αυτά τα νέα, είπε ότι
Δεν ήταν δυνατόν αυτό το κεράκι που δημιούργησε τον δυτικό πολιτισμό να σβήσει από την τυραννία. Το 1822 οι Έλληνες επαναστάτες συνήλθαν στην Σύνοδο της Επιδαύρου και δημιούργησαν το πρώτο δικό μας σύνταγμα. Και σε αυτό το σύνταγμα υπάρχει μια νέα γλώσσα για τα δικαιώματα των πολιτών, τα δικαιώματα ενός έθνους, έτσι ώστε να αποτινάξουμε τα δεσμά της τυραννίας και να μπορέσουμε να ζήσουμε και να εργαστούμε στο πλαίσιο ενός κράτους δικαίου. Έχουμε κάτι λιγότερο από άλλα έθνη τα οποία δεν χαίρουν αυτών των δικαιωμάτων? Είμαστε ο λιγότερο πολιτισμένοι και πρέπει να θεωρούμε αυτούς ανάξιους να είμαστε δίπλα στα ανεπτυγμένα έθνη, υποκείμενοι στα καπρίτσια του τυράννου? Στην Ελλάδα ποτέ δεν σταματήσαμε να παλεύουμε για αυτά τα ιδεώδη με όπλα κάθε φορά που το επέτασε η ιστορία. Εάν αντικαταστήσετε τη λέξη Ελλάδα με τη λέξη Ουκρανία, αυτά ισχύουν σήμερα ακόμα, όπως ισχύουν και οι απειλές για τον πολιτισμό μας. Δύο χρόνια αργότερα, στο Μεσολόγγι, μια πολύ μικρή ελληνική πόλη, αυτές οι λέξεις δημοσιεύτηκαν ως μετάφραση του Αμερικανικού Συντάγματος και ήταν ένα από τα πρώτα βιβλία τα οποία τυπώθηκαν σε ελληνικό έδαφος και αποτελεί τεκμήριο για τα πολύ θετικά συναισθήματα τα οποία έτρεφαν από την πρώτη μέρα οι ελεύθεροι Έλληνες για την χώρα σας. Αυτό το μικρό βιβλίο εμφανίστηκε εν μέσω των πιο σκληρών αντιπαραθέσεων και το ότι τυπώθηκε στο Μεσολόγγι είναι απίστευτο, γιατί το Μεσολόγγι ήταν η Μαριούπολη της εποχής εκείνης, περικυκλωμένο από πληθώρα στρατευμάτων και κατάφερε επί χρόνια να αντιμετωπίσει τα κύματα των εισβολέων. Με απίστευτη γενναιότητα και αυτοθυσία, και κόστισε βέβαια αυτός ο αγώνας εκατοντάδες ζωές, μεταξύ των οποίων πάμπολες γυναίκες και παιδιά. Όταν βλέπουμε την ίδια Οδύνη στους υπερασπιστές της Μαριούπολης, μία πόλη με ελληνικό όνομα και βαθιές ελληνικές ρίζες, θυμόμαστε το Μεσολόγγι και το κόστος των δικών μας αγώνων. Ακόμα και σήμερα δεν ξεχάσαμε τους Αμερικανούς εθελοντές, οι οποίοι πήραν τα καράβια και ήρθαν σε μας για να δώσουν τις ζωές τους για τη δική μας ελευθερία. Τιμούμε τη μνήμη τους, τιμούμε τους τάφους τους και δεν ξεχάσαμε και άλλους από την χώρα σας που κατέβαλαν μια τεράστια ανθρωπιστική βοήθεια, μία από τις πρώτες στην ιστορία και πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες προσφύγων, κατοίκων που είχαν μείνει χωρίς σπίτια, χωρίς τροφή, δημιουργώντας βασικές υποδομές, σχολεία. Και το πρώτο σχολείο Θηλαίων, κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, δημιουργήθηκε από τον Τζον Χιλ το 1831, έναν Αμερικανό πάστορα, το οποίο σχολείο ακόμα σήμερα συνεχίζει να διδάσκει Ελληνόπουλα στο κέντρο των Αθηνών. Η Αμερικανική φιλανθρωπία συνέχισε να εκδηλώνεται σε όλο τον 19ο αιώνα και σε δύσκολους καιρούς, τις δεκαετίες μετά από την Επανάσταση, έναν αιώνα πριν από σήμερα, όταν εκατομμύρια πρόσφυγες Έλληνες ήρθαν στην μητέρα Ελλάδα μετά από την καταστροφική εκστρατεία στην Μικρασία. Ήταν Αμερικανοί εκείνοι οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό τους και πάλι
και κυρίως να υπενθυμίσω το σχέδιο Marshall, το οποίο βοήθησε την χώρα μου να την ξαναχτίσουμε μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο που ακολούθησε αμέσως μετά. Με τα δικά της μέσα, με το δικό της τρόπο, η Ελλάδα προσπάθησε να ανταποκριθεί με τα παλικάρια εκείνα τα οποία άρχισαν να έρχονται στην Αμερική ήδη από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης. Άλλος έγινε αρχηγός του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, άλλος έγινε, πολλοί γίνανε γερουσιαστές. Πάρα πολλοί σαν εκείνοι οι οποίοι πάλεψαν για την κατάργηση της δουλείας, πράγμα το οποίο κέντρισε μια ευαίσθητη χορδή σε όλους όσους είχαν βρεθεί σε αυτήν την θέση. Πολεμήσαμε πάντοτε στην σωστή πλευρά της ιστορίας, δίπλα-δίπλα, για να υπεραμειωθούμε τις ελευθερίες και των δημοκρατιών μας. Δημοκρατίες οι οποίες είναι ισχυρές, αλλά που δυστυχώς βίωσαν την όνειρο των εμφυλίων και βγήκαμε από όλα αυτά ισχυρότεροι και πιο αφοσιωμένοι στις βασικές αξίες των προγόνων μας. Εκείνες για τις οποίες έδωσαν τη ζωή τους. Αξιότιμα μέλη του Κογκρέσου, για άλλη μια φορά ήθελα να πω ότι αυτή η 200η επέτειος είναι παραπάνω από ένα απλό εορτασμό. Είναι μια υπενθύμηση των αξιών που μας συνδέουν, αλλά και των καθηκόντων που μας συνδέουν. Έχουμε προειδοποιητικά σήματα εδώ και πολύ καιρό στην Ελλάδα, μετά από το τέλος του ψυχρού πολέμου, με αφέλεια θεωρήσαμε ότι η Ευρώπη που οδήγησε δύο φορές τον κόσμο σε παγκόσμιο πόλεμο θα έβρισκε τον τρόπο διασφάλισης της ειρήνης. Ότι το διεθνές δίκαιο θα επιβάλλεται και αυτό το μοναδικό πείραμα ανά τον κόσμο που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που συνδέει τις χώρες μας μεταξύ μας θα καταστούσε τον πόλεμο στην Αιγυρία Ήπειρο αδιανόητη. Βιώσαμε φρικτές εμπειρίες τον 20ο αιώνα που θα έπρεπε να απαγορεύσουν σε οποιονδήποτε έστω και να διανοηθεί το να καταρρύψει τα σύνορα γειτονικών χωρών. Δυστυχώς, σήμερα ξέρουμε ότι αυτό είναι λάθος. Το είδαμε εκτός Ευρώπης στην Συρία, το είδαμε στην Ουκρανία, σε ένα σύνορο που είναι μόνο 500 χιλιόμετρα βόρεια από μας. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Βλέπουμε τη Μαριούπολη, αλλά βλέπουμε και το Κίεβο, εκεί όπου γεννήθηκε η ιδέα της Επανάστασης. Και τη Μαριούπολη τη δημιούργησε το 1776 η Μεγάλη Κατερίνη για να στείλει εκεί τους Έλληνες της Κρυμαίας, οι οποίοι προσπαθούσαν να διαφύγουν από τους Οθωμανούς. Είδαμε για άλλη μια φορά ανθρώπους οι οποίοι κατά ανάγκη έπρεπε να αγωνιστούν για να διασφαλίσουν το μέλλον τους και την ελευθερία τους. Θα ήθελα να είμαι σαφής. Δεν έχουμε καμία εχθρότητα, καμία αρνητική στάση έναντι του ρωσικού λαού. Γιατί το δόγμα μας και η ιστορία μας μας συνδέει βαθύτατα. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταδικάσουμε μια κίνηση η οποία μας θυμίζει τόσο πολύ τα δικά μας δεινά. Ξέρουμε τι σημαίνει να πρέπει να αντιμετωπίσεις μια άδικη εισβολή. Ξέρουμε τι σημαίνει το να πρέπει να σταθείς όρθιος με τις αξίες σου και με τα όπλα σου για να υπερασπιστείς την ελευθερία. For whom the first victory comes from not
Βλέπουμε την εντυπωσιακή νίκη εκείνου που δεν ήταν το φαβορί, που οφείλεται όχι στα όπλα, αλλά απλά στην βαθιά πεποίθηση ότι θα παραμείνει όρθιος, προσευχόμενος ότι θα προσέλθουν και άλλοι για την βοήθεια της χώρας του. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά κι εμείς τη σημασία των φίλων, τη σημασία των συμμάχων για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε αυτές τις αξίες. Χωρίς συμμάχους, η Ελλάδα, παρόλο τον ηρωισμό τους, δεν θα μπορούσαν βέβαια να κατακτήσουν αυτά τα οποία κατέκτησαν. Και αναγνωρίζουμε την σημασία του να παίρνει κάποιος πλευρό ξεκάθαρα, όπως κάναμε και εμείς σήμερα. Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας κατά της επίθεσης του Πούτιν. Στείλαμε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία. Υποστηρίξαμε τους Ουκρανούς ακόμη και με όπλα για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να υπερασπιστούν την πατρίδα τους. Και ανοίξαμε τις πόρτες μας και υποδεχθήκαμε με ανοιχτές καρδιές τους Ουκρανούς πρόσφυγες οι οποίοι θέλησαν να έρθουν σε εμάς με τις οικογένειές τους. Ο κύριος Πούτιν προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κόσμο όπου η ισχύς θα είναι η λέξη κλειδί. Ένα κόσμο όπου οι εδαφικές κατακτήσεις θα ξεκινάνε από φαντασιώσεις ιστορικές και από επιθέσεις και όχι από ειρηνικές διαδικασίες. Ένα κόσμο όπου δεν θα επιλύουν τα προβλήματα οι διπλωμάτες, αλλά οι στρατοί. Δεν θα επιτύχει, δεν πρέπει να επιτύχει. Δεν πρέπει να επιτύχει, όχι μόνον για την διάσωση της Ουκρανίας, αλλά και για να στείλουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Ένα μήνυμα σε όλους εκείνους τους δεσπότες και τα πολιτικά καθεστώτα, ότι όλα αυτά τα οποία καταλύουν το διεθνές δίκαιο δεν θα γίνουν ανοιχτά από τα πολιτισμένα δημοκρατικά έθνη. Αυτή η γλώσσα που καταδικάζει τον αθεωρητισμό, την νοσταλγία αυτοκρατορικών φιλοδοξιών, δεν μπορεί να επικρατήσει. Αξιότιμα μέλη του Κογκρέσου, σας ζητώ να μην ξεχάσετε την ελληνική πληγή του ελληνισμού που μας προκαλεί οδύνη επί 48 συνεχόμενα χρόνια και αναφέρομαι στην εισβολή και την διχοτόμηση που αποκαλούθησε της Κύπρου. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να επιληθεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και βάσει των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και όπως είπα και στον πρόεδρο Biden χθες, κανένας δεν μπορεί να αποδεχθεί μια λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Και το ίδιο, κυρία Πρόεδρε, ισχύει και για όλες τις άλλες περιφερειακές διαφορές. Η Ελλάδα αποτελεί μια δημοκρατία ειρηνική και πάντοτε τίνει χείρα φιλίας σε όλους μας τους γειτόνους. Είμαστε πάντοτε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά υπάρχει μόνο ένα πλαίσιο για την επίλυση των όποιων τυχών διαφορών. Το διεθνές δίκαιο και οι αρχές καλής γειτνιάσεως
που δεν είναι βέβαια γραπτές. Και θα ήθελα να είμαι απολύτως σαφής. Δεν θα αποδεχθούμε πράξεις ανοιχτής επιθετικότητας που παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, περιλαμβανομένων των υπερπτήσεων των ελληνικών νήσων, που πρέπει να σταματήσουν άμεσα. Επίσης, παρακαλώ σημειώστε ότι το τελευταίο πράγμα το οποίο χρειάζεται το ΝΑΤΟ σε μια εποχή όπου έχει εστιάσει την προσοχή του στην Ουκρανία και στη ρωσική επίθεση, να δημιουργείται μια άλλη εστία αστάθειας στο νότιο-ανατολικό άκρο του ΝΑΤΟ. Σας παρακαλώ λοιπόν να τα σκεφτείτε αυτά όταν θα λάβετε αποφάσεις για την παραχώρηση πολεμικού υλικού σε όλους τους παίκτες της Ανατολικής Μεσογείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ζωτικά συμφέροντα σε αυτό το μέρος του κόσμου και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να παραμείνετε δεσμευμένοι στο πλευρό των εταίρων σας, με τους οποίους συμμερίζεστε όχι μόνο στρατηγικές προτεραιότητες, αλλά και αξίες και ιστορία. Προ 2-3 ημερών το Ελληνικό Κοινοβούλιο επικύρωσε την νέα στρατηγική αμυντική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών μας. Ενώ στο παρελθόν ανάλογες συμφωνίες ανανεωνόντουσαν ετησίως, τώρα μιλάμε για μια πενταετή συμφωνία η οποία θα παραταθεί αυτομάτως ή στην περίπτωση ένα από τα δύο μέρη δεν αντιταχθεί. Αυτή είναι η κληρονομιά αυτής της εταιρικής μας στρατηγικής σχέσης και η δέσμευσή μας υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας. Πολλοί εξ ημών έχετε επισκεφθεί την ναυτική βάση της Σούδας, είναι η μεγαλύτερη ναυτική βάση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη μόνη που μπορεί να υποδεχθεί η αεροπλανοφόρα. Αλλά τώρα πια έχουμε και στην Αλεξανδρούπολη, στην βόρειο-ανατολική Ελλάδα, ένα ενεργειακό κόμβο για την όλη περιοχή, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό εφόσον έχουμε σαν προτεραιότητα όλοι πλέον στην Ευρώπη να διαφοροποιηθούμε στις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου. Η εισαγωγή LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου, είναι εξαιρετικά σημαντική όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για όλα τα Βαλκάνια και βέβαια περαιτέρω και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Θα πρέπει να πω στους συναδέλφους ότι τόσο χειροκρότημα δεν έχω συνηθίσει ούτε στην Ελληνική Βουλή. Σχεδιάζουμε, αξιότιμα μέλη του Κογκρέσου, να συνδυαστούμε με την Κύπρο, με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο. Και ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να εισάγουμε φτηνή ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Μια εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας που δεν καλύπτουν μόνον αυτά τα πεδία. Η Pfizer ανοίγει ένα κέντρο στην Θεσσαλονίκη, η Microsoft χτίζει ένα data center στο κέντρο των Αθηνών, η JP Morgan επένδυσε σε μια μεγάλη χρηματοοικονομική ελληνική εταιρεία, FinTech. Η Ελλάδα δεν είναι πλέον απλά μια χώρα με καλή γεωγραφική θέση και με φυσικές ομορφιές που την καθιστούν μαγνήτη για επισκέπτες από όλο τον κόσμο, αλλά είναι και μια χώρα με μια δυναμική οικονομία η οποία ξεπέρασε τις δυσκολίες του παρελθόντος και αυτή τη στιγμή προάγει την απασχόληση και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Και ίσως το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι έχουμε ένα εργατικό δυναμικό νέων ταλαντούχων
πολύ καλά μορφωμένων που μετά από μια δεκαετία κρίσης επέλεξαν να παραμείνουν στον τόπο τους παρά να μεταναστεύσουν. Και όσοι μετανάστευσαν, πολλοί εξ αυτών τουλάχιστον, θα επιστρέψουν στην Ελλάδα και θα είναι όλοι μαζί οι πρωταγωνιστές βεβαίως του μέλλοντος της Ελλάδας, του λαμπρού μέλλοντος της Ελλάδας. Αξιότιμα μέλη του Κογκρέσου, μίλησα για τους κοινούς δρόμους, τους παράλληλους δρόμους που ακολούθησαν οι δημοκρατίες μας στους δύο παρελθόντες αιώνες. Έχουμε κάθε λόγο να γιορτάζουμε σήμερα, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να παραμείνουμε απλά χαμογελαστοί, διότι γνωρίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν να διαδραματίσουν ένα ρόλο τρομακτικά σημαντικό σε ένα περίπλοκο κόσμο. Αυταρχικά καθεστώτα, αλλαγή του κλίματος, παραπληροφόρηση και fake news, τυχόν εξέλιξη αρνητική της πανδημίας. Είσαστε ο ηγέτης αυτών των προσπαθειών και δεν είναι δυνατόν να παραμείνετε στην άκρη. Η πολυπολικότητα, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί αναγκαιότητα. Όχι μόνο για την παγκόσμια τάξη, αλλά και για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βέβαια, θα πρέπει καθής εξ ημών να βάλει τάξη στα του οίκου του. Προσωπικά, ανησυχώ περισσότερο για τα εσωτερικά προβλήματα των δημοκρατιών μας, παρά να φοβάμαι τις εξωτερικές απειλές. Ο πρόεδρος Ρέγκαν είπε κάποτε ότι η ελευθερία δεν κινδυνεύει από απειλή εξαφάνισης. Αλλά ο Αβραάμ Λίνκον υπενθύμησε ταυτοχρόνως την μη ολοκληρωμένη δουλειά της δημοκρατίας. Και είναι μη ολοκληρωμένη γιατί υπάρχουν οι λαϊκιστές οι οποίοι προσφέρουν μονίμως εύκολες δήθεν λύσεις. Και ακούγονται οι φωνές τους γιατί οι ανισότητες έχουν αυξηθεί στις κοινωνίες μας. Και πάρα πολλοί νιώθουν, δικαιολογημένα, ότι αφέθηκαν πίσω. Στην Ελλάδα το λέμε εκ πείρας. Και πληρώσαμε βαρύ τίμημα που τους ακούσαμε. Τα κοινωνικά μέσα αλλάζουν το δημόσιο φόρουμ, δημιουργείται ένας πύργος της Βαβέλ, όπου όλοι μιλούν διαφορετικές γλώσσες και ακούμε μόνον αυτούς που λένε αυτά τα οποία ήδη πιστεύουμε. Υπάρχουν τρεις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες από κοινού μπορούν να επιτύχουν κέρδη για την δημοκρατία, νίκες για τη δημοκρατία. Το κοινωνικό κεφάλαιο, η εμπιστοσύνη για την οποία μίλησε ο Τοκβίλ όταν επισκέφθηκε το 1830 τις ΗΠΑ, οι ισχυροί θεσμοί και οι κοινές ιστορίες. Οι ιστορίες και τα αφηγήματα εκείνα που χτίζουν μια εθνική ταυτότητα. Και οι τρεις αυτές είναι πηγές για την συνοχή των κοινωνιών μας. Τα αυταρχικά καθεστώτα αμφισβητούν τη δυνατότητά μας να προσφέρουμε ευμάρεια και ειρήνη για τους πολίτες μας. Ανταλλάσσουν τα ατομικά δικαιώματα για την ανάπτυξη. Και δυστυχώς πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι είναι έτοιμοι να αποδεχθούν αυτήν την ανταλλαγή. Αυτές είναι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η ανθεκτικότητα των δημοκρατιών μας αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την γενιά μας. Μακάρι να είχατε τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα περίπλοκα ερωτήματα. Ξέρω όμως από πού πρέπει να ξεκινήσουμε. Πρέπει να ενδυναμώσουμε τους δημοκρατικούς μας θεσμούς έτσι ώστε να
αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του θυμού των συμπολιτών μας. Να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες, χωρίς να χάσουμε τον δυναμισμό των ανοιχτών μας οικονομιών. Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τα κοινωνικά μέσα, έτσι ώστε να μην επιτελούν τον ίδιο αρνητικό ρόλο πλέον. Και πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους νέους μας να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της δημοκρατίας σε αυτήν τη νέα εποχή. Και θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να δουν την ιστορία, διότι ο James Madison ήξερε ότι οι δημοκρατίες μπορούν να απειληθούν από διαταραχές, από πάθη. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η απομόνωση των επιπέδων λήψης αποφάσεων τη στιγμή που παραμένουν υποκείμενοι σε λογοδοσία οι δημοκρατικοί ηγέτες ήταν από τα βασικά ζητήματα τα οποία συζήτησε. Εμπνεόμενος από τον Περικλή, που ήξερε πάρα πολύ καλά ότι η δημοκρατία, εάν δεν καθοδηγηθεί, μπορεί να αυτοκαταστραφεί. Ο Περικλής έλεγε, είμαστε μια ελεύθερη δημοκρατία, αλλά υπακούμε στους νόμους μας. Και ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι προστατεύουν τους ασθενείς και τους άγραπτους νόμους που επιφέρουν εσχήνη σε όσους τους παραβαίνουν. Τα αιτώματα του Παρθενώνος, που δυστυχώς βρίσκονται ακόμα στο Βρετανικό Μουσείο και όχι στο Μουσείο της Ακροπόλεως όπου ανήκουν, μας υπενθυμίζουν την δόξα μιας μεγάλης και ισχυρής δημοκρατίας. 30 years after the Parthenon... Ένα τεχνικό πρόβλημα, δεν ακούγεται ο ήχος πλέον. Επανήλθε. Θα πρέπει λοιπόν να επανεφεύρουμε την δημοκρατία. Ίσως να ακούγεται αυτό αφελές, αλλά αυτή είναι η αποστολή της γενιάς μας και είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουμε. Αξιότιμα μέλη του Κογκρέσου, θα ήθελα να κλείσω αναφερόμενος όλος ιδιαιτέρως στον στενότατο δεσμό που δένει τις δύο μας χώρες, την ελληνοαμερικανική κοινότητα. Ήταν καταπληκτική στιγμή να δω τόσους πολλούς από εσάς σήμερα εδώ, εδώ και 120 χρόνια η χώρα σας υποδέχθηκε, υποστήριξε τους μετανάστες εκείνες οι οποίοι ήρθαν εδώ αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, και να μην αναφέρω τους φοιτητές σαν και εμένα που παρέμεινα 7 χρόνια σπουδάζοντας σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Αυτοί που ήρθαν εδώ δεν ήσαν φιλόσοφοι και ποιητές ενδεδειμένοι η Βένους. Ήταν απλοί εργάτες, εργαζόμενοι οι οποίοι ανέλαβαν όποια εργασία τους εδόθη. Και άσχετα από το πόσο λίγο εξειδικευμένη η εργασία είχαν ή μορφωμένοι ήταν οι ίδιοι, το έκαναν με μεγάλη αποφασιστικότητα για να μπορέσουν να προχωρήσουν μπροστά στη ζωή και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους και τους προσέφεραν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό είναι το βασικό καθήκον κάθε γενιάς, να φροντίσει έτσι ώστε η επόμενη γενιά να έχει ένα καλύτερο βίο από την ίδια. Οι Ελληνοαμερικανοί ουδέποτε ξεχάσανε από πού προέρχονται. Σήμερα οι Έλληνες που ζουν στις ΗΠΑ και
τα 2 εκατομμύρια Αμερικανών που δηλώνουν και Έλληνες είναι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, των τεχνών, των επιστημών. Ο Νίκολας Νεγροπόντε, ο Τζον Κασαβέτης, ο Ελία Καζάν, ο Τζέφρι Ευγενίδης, ο Τζόρτζ Πελεκάνος, ο Αλεξάνδερ Πέιν, ο Τόμ Χάνκς. Και βέβαια ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Έξι από αυτούς είναι στο, πέρασαν από το Κογκρέσο. Ο Μάικ Δουκάκης ήταν και υποψήφιος πρόεδρος. Και νομίζω ότι ένας από τους λόγους για τον οποίο οι Αμερικανοί έγιναν καλοδεχούμενοι στην Αμερική έγκυται στο γεγονός ότι οι αξίες στην Αμερική και στην Ελλάδα είναι μοιρασμένες, είναι κοινές. Οι Έλληνες εκτιμούν εξαιρετικά την σοφροσύνη, που ενίοτε μεταφράζεται ως self-control και temperance. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν την ύβρη ως την μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία. Και έλεγε ο Αριστοτέλης ότι ο έλογος βίος είναι καλύτερος από τη στιγμή που ο λόγος είναι ο άνθρωπος. Και αυτός ο λόγος είναι αυτό που μου λέει ότι Αμερικανοί και Έλληνες είμαστε παραστάτες της δημοκρατίας, κυβερνήσεων από το λαό, με το λαό, για το λαό. Και σήμερα σας υποβάλλω την υπόσχεση και την δήλωση της ελληνικής δημοκρατίας, του ελληνικού λαού, ότι είμαστε στο πλευρό σας, είμαστε στο πλευρό της αμερικανικής δημοκρατίας, του αμερικανικού λαού, παντού και πάντοτε, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι ελπίδες των προγόνων μας θα φέρουν το σήμερα τις αξίες των προγόνων μας που όπως τις εξέφρασαν πριν από 25 αιώνες. Να είναι μακρά η φιλία και η εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ της Αμερικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.